Φωτιές άναψε η κατηγορία του επικεφαλής της παράταξης Ενεργοί Πολίτες Ηλία Λιγερού για πάρτι προσλήψεων της Δημοτικής Αρχής, με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μαρία Καναβάκη να αντιδρά έντονα. Αν θέλετε να καταγραφείτε ότι πίσω από αριθμούς περνάτε υπογείως άλλες πρακτικές, εμφανίστε. Υπάρχει προσλήψεων και δεν θέλετε να μας ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί, δεν το αποδέχομαι και σας επιστρέφω. Και στο όσο για το που σπούδασα τα μαθηματικά και αυτό θα το ανακαλέσετε. Νωρίτερα υπερψηφίστηκε η πρόταση των 5 παρατάξεων της αντιπολίτευσης που προβλέπει λιγότερη επιβάρυνση για τους δημότες ως προς τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, στον αντίποδα της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής που προέβλεπε αύξηση κατά 20% για τις επιχειρήσεις και 32% για τα νοικοκυριά. Έχουμε ανεργία, έχουμε μια σειρά πράγματα. Τα 20 ευρώ για ένα νοικοκυριό που είναι άνεργο, που έχουν 500 ευρώ μισθό, είναι πάρα πολύ. Πληρώνεις για να παντρευτείς, πληρώνεις για να πετάνεις, έχεις πληρώσει από την αρχή που γεννιέσαι όλα και στο κεντρικό κράτος και στο τοπικό κράτος. Η ανταποδοτικότητα έχει μια διαχρονικότητα. Δεν είναι μηνιαία, δεν είναι ημερήσια, δεν είναι εβδομαδία. Επιλέγει να επιβάλλει αυξήσεις στα τέλη από 20% έως 70%, ότι μόνο για να υλοποιήσει αυτό που λέω το πρόβλημα. Προκειμένου να μην βάλουμε το χέρι στην τσέπη του Δήμου και στα ταμεία του Δήμου, βάζουμε το χέρι του Δήμου στις τσέπες των επιχειρηματιών και των πολιτών. Ξανά είπα εδώ και θα ρωτάω μέχρι να πάω πάντως, είτε από εσάς είτε από τον κύριο Αναστασάκη. Πόσες μελέτες έχετε κάνει στην εφλεκτία σας, κύριε Αναστασάκη? Πόσες? Και τις δύο προτάσεις καταψήφισε η Λαϊκή Συσπήρωση. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για προσπάθεια να φορτωθούν οι δημότες σε ένα δυσβάσταχτο φορτίο, ενώ η Δημοτική Αρχή υποστήριξε ότι το Ηράκλειο έχει από τα χαμηλότερα τέλη της χώρας. Έχει ένα επίπεδο δημοτικών τελών πάρα πολύ χαμηλό. Δεν μπορώ να αποδεχθώ σε καμία περίπτωση ότι η μία πρόταση χαρακτηρίζεται από σκληρότητα και όχι ευαισθησία και η άλλη ναι. Παρέμβαση υπήρξε από πλευράς του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης για τα τέλη ταφής απορριμμάτων, ζητώντας δυναμική αντίδραση για τη μη επιβολή τους. Να δυναμώσουμε τη φωνή μας, να πούμε δεν το βάζουμε το τέλος ταφής, είναι μια δημοτική πράξη και επειδή όλοι μαζί προχωρούμε τις μονάδες, γι' αυτό το λόγο λέμε όχι στο τέλος ταφής.